πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σύγκρουση τρένων στα τέμπη. Φαίνεται πόσο σφοδρή είναι η σύγκρουση και αμέσως ξεσπάει η πυρκαγιά. Τα θύματα οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι. Το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής υπέβαλε την παραίτησή του. Η στάση του τον τιμά. Έχουμε αποστείλει το τελευταίο εξώδικο τον Οκτώβριο του 2022, το οποίο περιγράφει αυτό που έγινε σήμερα. Οι εργαζόμενοι θα με συγχωρέσουν, έχουν και αυτό το δικό τους μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση του ΟΖΕ. Τρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Μου φαίνεται παράξενο ότι μας ασκούν κριτική για τη συμμετοχή του κ. Καραμαλή σε ασφοδέλτια. Το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους έχει αποδομηθεί πλήρως. Ζητάει ο κύριος Ντογιάκος να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Ο κύριος Ντογιάκος, ιός, είναι μετακλητός συνεργάτης από το 2019 του παραιτηθέντος υπουργού κ. Κώστα Καραμαλή. Υπήρξε μια βιασύνη να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνω ότι ασκώ το δικαίωμα σιωπής. Το μπάζωμα που πρέπει να είναι η ταχύτερη κρατική δράση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Όταν πήγαμε τις φωτογραφίες με ντρόν στην κυρία Δελίνη και τις τα έδειξα, μου λέει: πώς κάνετε έτσι? Ένα μικρό ηθικό θέμα είναι. Δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους συμπεριφορά. Για τη θυσία αυτών των παιδιών. Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάου και να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Κύριε Πέτσα, αφήστε την υποκρισία κατά μέρος. Είστε εσείς από τους 157 που απορρίψατε την πρόταση της Αντιπολίτευσης για Προανακριτική Επιτροπή. Πώς πιστεύετε από τους 100 ενδιαφέρονται για Εξεταστική ή για Προανακριτική Επιτροπή για την ΕΠΗ? Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η Επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, όχι. Τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ταχματζίδου Σοφία Ειρήνη, 31 ετών. Απούσα. Βλάχος Βάιος, 34 ετών. Απών. Βούλγαρη Σπυρίδων, 34 ετών. Απών. Κατσάρα Αθηνά, 34 ετών.